Ως παράρτημα Θεσσαλονίκης του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου, πήραμε και εμείς απόφαση να απεργήσουμε, συμμετέχοντας στην πανκαλλιτεχνική 48η απεργία. Ζητάμε να καταργηθεί άμεσα το Προεδρικό Διάταγμα 85-22. Όχι καμία υποβάθμιση στους τίτλους σπουδών, στα πτυχία μας, γενικότερα στους καλλιτέχνες, στις αμοιβές τους. Συνεχίζουμε να παλεύουμε στο πλευρό όλων των καλλιτεχνών. Φοιτήτριες και φοιτητές του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος βρίσκονται σήμερα στους δρόμους, στηρίζουν τη 48η απεργία που έχουν καλέσει τα καλλιτεχνικά σωματεία στη Θεσσαλονίκη εδώ πέρα. Βρισκόμαστε μαζί με το παράρτημα του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, με το Σωματείο των Χορευτών, με το Καλλιτεχνικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, όλο το συντονιστικό καλλιτεχνικών σχολών εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Ζητάμε τα πάγια αιτήματά μας, ζήτηση, στέγαση και λοιπά φοιτητικά δικαιώματα, όπως και επίσης ανατοτοποίηση των σπουδών μας, ασφαλή ανατοτοποίηση των σπουδών μας. Στηρίζουμε το δίκαιο αγώνα των σπουδαστών και αποφύτων των καλλιτεχνικών σχολών, που εν μία νυχτή, μέσα από το παράδεκτο Προεδρικό Διάταγμα, εξισώθηκαν τα πτυχία τους με απολυτήριο λυκείου. Οι σπουδαστές των καλλιτεχνικών σχολών, μέσα από τις μαζικές διαδικασίες των συλλόγων τους, κινητοποιούνται και παλεύουν δικαίως για την απόσυρση του διατάγματος, αλλά και για την αναβάθμιση των σπουδών και των πτυχίων τους. Οι φοιτητές έχουμε εμπειρία από την κατεύθυνση που υλοποιείται χρόνια τώρα στα ΑΕΗ, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, και αφορά στην κατηγοριοποίηση των πτυχίων και τη διαβάθμισή τους στο πρότυπο των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ατελείωτο κυνήγι δεξιοτήτων, ο καταγερματισμός της γνώσης, η συμπίεση των εργασιακών και επαγγελματικών μας δικαιωμάτων προς τα κάτω, με βάση τι προσέντα καθέχει ο καθένας, αποσυνδέοντας το πτυχίο ως μοναδική προϋπόθεση για ένταξη στο επάγγελμα, είναι αυτό με το οποίο έρχονται αντιμέτωποι σήμερα οι σπουδαστές των καλλιτεχνικών σχολών.